Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου δίνει αγωνιστικό παρόν εδώ στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, και χαιρετίζουμε το σημερινό συλλαλητήριο. Βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, εδώ γιατί οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι σεισμοί είναι ένα πρόβλημα που το διώνουμε όλοι κάθε χρόνο. Δεν είναι ένα τοπικό ή μιας περιοχής πρόβλημα. Ενώ όλα αυτά τα χρόνια το οργανωμένο αγροτικό κίνημα είχε προειδοποιήσει για ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές από τέτοια φαινόμενα, το αποτέλεσμα από τις εγκληματικές ευθύνες του κράτους και όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων ήταν φέτος στην Πελοπόννησο το 2021 το χειμώνα να έχουμε ανεπάλληλες καταστροφές στην παραγωγή, και ήρθε και το αποτελείωμα με τη φωτιά του Αυγούστου. Ο απολογισμός, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Κορινθία, και μετά από 3 μήνες από τις πυρκαγιές μπαίνει ζήτημα επιβίωσης για χιλιάδες αγροτοκτηνοτρόφους της Πελοποννήσου, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης, για να μην πληγούμε και από τις φθινοπορεινές βροχές. Όπου είναι τραγική ηρωνία, φίλες και φίλοι, εκατοντάδες κυβικά νερό να καταλήγουν στη θάλασσα και οι παραγωγοί να μην έχουν να ποτίζουν την παραγωγή τους. Η κυβέρνηση λέει ότι από την πρώτη στιγμή πήρε μέτρα για την αποζημίωση από τις καταστροφές. Αλήθεια λέει. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου βρήκε 1.000.000 ευρώ για τους μεγαλοεργολάβους, αλλά για το λαό που έχασε τις περιουσίες του δεν έχει δώσει τίποτα. Και από τις εξαγγελίες για την ενίσχυση και αποζημίωση από την ΚΟΕ ή κρατική αρρωγή βάζει κόφτες και πετάει εκτός το 70%, και για το υπόλοιπο 30% εξαγγέλει ψίχουλα που δεν μπορούν ούτε στο ελάχιστο να καλύψουν το μέγεθος της ζημιάς. Και πάνω στον πόνο των ανθρώπων έρχεται και κοστολογεί για το πόσο ζημιά έχει σπάθει ή όχι, και πετάει εκτός πυρόπληκτες περιοχές της Γορτινίας. Λες και αυτοί δεν κάηκαν. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι ένα δέντρο ή ένα χωράφι ή ένα σπίτι ή ένα μαντρίκι αν έχει καεί, επειδή είναι ευθύνη τους και όχι ευθύνη των ανθρώπων, πρέπει να αποζημιωθεί. Φίλες και φίλοι, σήμερα και από εδώ στο Σύνταγμα φωνάζουμε δυνατά ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω από τη διεκδίκηση για 100% αποζημίωση και αναπλήρωση του εισοδήματος χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σήμερα εδώ είναι σταθμός του αγώνα μας. Δεν έχουν εξεμπλέξει. Θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωση. Είναι θέμα επιβίωσης. Δεν μας τα χάρισαν. Συνεχίζουμε δυνατά με μεγαλύτερη επιμονή. Καλό αγώνα.